θεσιμότατε, αγαπητέ Βασίλη, καλώς ήρθες στην όμορφη Άρπαθρο, Κώστα, Δημήτρη, πρόεδρε Νίκο, Φώτη, εκλεκτά στελέχη, φίλες και φίλοι. Η μέρα σήμερα ανοίξει στον Βασίλη την Κικίλια. Ήθελα να τον ακούσουμε και να μεταφέρει και το μήνυμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σε ένα ακροατήριο που ήρθε εδώ όχι τυχαία. Και εγώ δεν είμαι εδώ τυχαία. Είμαστε όλοι εδώ γιατί προφανώς θέλουμε να μοιραστούμε κοινούς προβληματισμούς, να θυμηθούμε και να δικαιωθούμε για κοινούς αγώνες που έχουμε δώσει όλα τα χρόνια και να δώσουμε ένα θάρρος ο ένας τον άλλον και ένα στίγμα ότι η χώρα μπορεί να βγει από το τούνελ και το σπιράλ της κρίσης και να επανέλθει στην κανονικότητα. Στα δύο λόγια που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι να σας πω γιατί ακόμη είμαι εδώ, ακόμη μαζί σας σήμερα. Γιατί φανατικός οπαδός του Θουκυδίδη, που επισήμανε την αναγκαιότητα του ανθρώπου να είναι πολιτικό όν και να συμμετέχει στα κοινά, διαφορετικά δεν έχει την αναγνώρισή του ως ανθρώπινο όν με τη σημασία της λέξης. Πίστευα και πιστεύω ότι τη χώρα και τη μοίρα της διαχωρίζουν άνθρωποι. Άνθρωποι από τους απλούς στην καθημερινότητα που δίνουν τη μάχη για την επιβίωση και να στηρίξουν τις οικογένειές τους, μέχρι και αυτούς που παίρνουν την εντολή από το λαό να τους εκπροσωπούν στα πιο επίπεδα τα ανώτερα. Πιστεύω και πίστευα, και τώρα πιο πολύ, ότι ανήκω σε μια γενιά πολιτικών που είμαστε μέρος της λύσης του προβλήματος. Δεν είμαστε αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα. Και γι' αυτό είμαστε περήφανοι, ιδιαίτερα μετά την τελευταία κυβερνητική θητεία των 2,5 ετών. Η Νέα Δημοκρατία όλοι πρέπει να αισθάνεται υπερήφανοι, γιατί μέσα στην κρίση είναι το κόμμα που παίρνει την αποδοχή των περισσότερων ανθρώπων. Που υπέστη τη μεγαλύτερη φορά, παρότι κυβέρνησε πολλά χρόνια, και που οι πολίτες στο τέλος κατάλαβαν ότι είναι ένα κόμμα αξιών, αρχών, με ετοιμότητα πορεύτηκε και τη χώρα στο τέλος τη βοήθησε. Θέλω να ξέρετε γιατί θα παλέψω φέτος. Θα παλέψω για μια νέα δημοκρατία, η οποία πρέπει να καταλάβει την αναγκαιότητα που πρέπει να έχει ένα κόμμα που ανήκει στο φιλελεύθερο χώρο σήμερα στον κόσμο. Σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, σε έναν κόσμο με στρεβλώσεις του καπιταλισμού, σε έναν κόσμο με παραγωγικά διέξοδα, σε έναν κόσμο με κοινωνική κρίση που προσπαθεί να επαναπροσδιοριστεί από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη και όλα τα κράτη της αναδυόμενης οικονομίας. Σε αυτό το καινούργιο περιβάλλον, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι είναι αυτό το κόμμα που πάντα στήριζε και στηρίζει τη μεσαία τάξη και πρέπει να αγωνιστεί για να στρεβλώσει αυτές τις στρεβλώσεις του καπιταλισμού. Τι λάθος κάναμε? Αφήσαμε στον Τσίπρα να μιλήσει και να επωφεληθεί της διόρθωσης των στρεβλώσεων της ελεύθερης οικονομίας, που είναι απαραίτητη και κυρίαρχη ιδεολογία, αλλά έχει και αδυναμίες. Προφανώς η ελεύθερη οικονομία είναι κυρίαρχη. Με αυτή πορεύτηκε ο κόσμος, με αυτή αναπτύχθηκε ο κόσμος. Έτσι σήμερα όλοι μας ζούμε καλύτερα από ό,τι το 1974 και από ό,τι το 1950. Αλλά έχει αδυναμίες. Ενοχλούμε βαθύτατα τη συσσόρευση του πλούτου στο 1% του πληθυσμού παγκοσμίως. Ενοχλούμε βαθύτατα όταν βλέπω τους συνταξιούχους στη Γαλλία, στις Βρυξέλλες, στην Πορτογαλία, τους άνεργους να διαδηλώνουν γιατί δεν μπορούν να πάρουν μέρισμα του πλούτου ακόμα περισσότερο και πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Γι' αυτά τα πρέπει να αγωνιστούμε. Θα πρέπει ο προσανατολισμός της Νέας Δημοκρατίας να είναι κυρίαρχος μέσα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που ανήκει, να δώσει μάχη ώστε μέρισμα του παραγόμενου πλούτου να δίνεται στους ανθρώπους εκείνους που αποτελούν τη μεσαία τάξη, που αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί και έχει κάνει τα πάντα για να τη φτωχοποιήσει. Σήμερα μιλούν όλοι για κοινωνική υποτιθέμενη πολιτική των φτωχών, οι οποίοι μέρα με τη μέρα είναι αυτοί που ήταν πρώην μεσαία τάξη. Επομένως, εμείς οι νεότεροι πολιτικοί έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να προστατεύσουμε ακριβώς το δικαίωμα της οικογένειας να ξαναζήσει με αξιοπρέπεια και των νέων παιδιών να μην μεταναστεύουν στο εξωτερικό και να ζουν και να βρίσκουν δουλειά στη χώρα τους. Με αυτά τα λίγα λόγια, να σας ευχηθώ ένα ευτυχισμένο 2017 με υγεία
Δεν ανάλωσα καθόλου μηνύματα για το ΣΥΡΙΖΑ, τον απαξιώνω εντελώς. Ο καθένας ξέρει, ακόμη και αυτοί που τον ψήφισαν, πόσο κακό κάνει στη χώρα. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο για εσάς το 2017.